Πολλαπλασιασμό δεκαδικών αριθμών. Ο στόχο μα είναι να μάθουμε πώ πολλαπλασιάζουμε δεκαδικού αριθμού. Για να πολλαπλασιάσουμε δεκαδικό αριθμό με ακέραιο ή δεκαδικό με δεκαδικό, του γράφουμε και του πολλαπλασιάζουμε σαν ακέραιου. Στο γινόμενο, χωρίζουμε από τα δεξιά τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα και οι δύο αριθμοί που πολλαπλασιάσαμε μαζί. Στον πίνακα μα έχουμε έναν πολλαπλασιασμό. Το 25 επί 3 που μα κάνει 755 ας δούμε τι είναι ο κάθε αριθμός. Το 25 είναι ο πολλαπλασιαστέος, ο αριθμός δηλαδή που θα πολλαπλασιάσουμε. Το 3 είναι ο πολλαπλασιαστής, πόσες φορές θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό. Και το 755 είναι το αποτέλεσμα, είναι το γινόμενο. Επίσης μπορούμε να ονομάσουμε τον πολλαπλασιαστέο πρώτο παράγοντα και τον πολλαπλασιαστή δεύτερο παράγοντα. Να δούμε το πρώτο μας παράδειγμα. Έχουμε τον αριθμό 4,25 που είναι δεκαδικός και θα τον πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό 25 που είναι ακέραιος. Ξεκινάμε την πράξη μας. 5 φορές το 5 κάνει 25, γράφω το 5 2 τα κρατούμενα. 2 φορές το 5 κάνει 10 και 2 τα κρατούμενα 12, γράφω το 2 1 το κρατούμενο. 4 φορέ το 5, 20 και 1 το κρατούμενο, 21. 2 φορέ το 5, 10. Γράφω το 0, 1 το κρατούμενο. 2 φορέ το 2, 4 και 1 το κρατούμενο, 5. Και 2 φορέ το 4, 8. Κάνω τέλο την πρόσθεση. 5, 2, 5 και 1, 6. 8 και 2, 10. Τώρα είπαμε, θα μετρήσουμε πόσα δεκαδικά ψηφία έχει η πράξη του πολλαπλασιασμού. Έχω ένα δεκαδικό ψηφίο και άλλο ένα, δύο δεκαδικά ψηφία, έτσι και στο γινόμενο σημειώνω αυτά τα δύο δεκαδικά ψηφία και βάζω την υποδιαστολή. Να δούμε λίγο και την επαλήθευση με τη μέθοδο του σταυρού. Να ξαναθυμίσουμε ότι εδώ πάνω αριστερά είναι το άθροισμα των ψηφίων του πρώτου παράγοντα ώσπου να βγει μονοψήφιος. Το 4,25 είναι ο παράγοντας. Και κάνω την πρόσθεση 4 και 2, 6 και 5, 11. 11, 1 και 1 κάνει 2. Εδώ τώρα πάνω δεξιά είναι το άθροισμα των ψηφίων του δεύτερου παράγοντα. 5 και 2 κάνει 7. Το ψηφίο κάτω αριστερά είναι το άθροισμα των ψηφίων του γινωμένου, των πάνω ψηφίων του σταυρού. Δηλαδή 2 φορές το 7 κάνει 14. 4 και 1, 5. Και τέλος, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, κάτω δεξιά, είναι το άθροισμα των ψηφίων του γινωμένου που βρήκαμε στον πολλαπλασιασμό. Έχουμε 6 και 1, 7. Και 2, 9. Και 5, 14. 4 και 1, 5. Συνεχίζουμε με το δεύτερο παράδειγμα μας και έχουμε τον αριθμό 3,25 που είναι δεκαδικός αριθμός και θα τον πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό 2,5 που είναι επίσης δεκαδικός αριθμός. Και εδώ θα κάνω την πράξη του πολλαπλασιασμού χωρί να με επηρεάζουν τα κόμματα. Ξεκινάω. 5 φορέ το 5 κάνει 5 και έχω 2 κρατούμενα. 2 φορέ το 5 κάνει 10 και 2 τα κρατούμενα 12. Γράφω το 2, 1 το κρατούμενο. 3 φορέ το 5 κάνει 15 και 1 το κρατούμενο 16. Συνεχίζω. 2 φορέ το 5 κάνει 10. Γράφω 0 και 1 το κρατούμενο. 2 φορέ το 2 κάνει 4 και 1 το κρατούμενο. 5 και 2 φορές το 3 κάνει 6. Θα κάνω την πρόσθεσή μου τώρα. 5, 2, 6 και 5, 11, γράφω το 1, 1 το κρατούμενο, 6 και 1, 7 και 1 το κρατούμενο, 8. Θα μετρήσω τώρα πόσα δεκαδικά ψηφία είχε η πράξη μου. Έχουμε 1, 2 δεκαδικά ψηφία εδώ και άλλο 1 εδώ, 3. Πάω στο γυμνόμενο και μετράω 1, 2, τρία ψηφία και βάζω το κόμμα. Να δούμε και την επαλήθευσή μας. Ο πρώτος παράγοντας μας κάνει 3 και 2, 5 και 5, 10, 1 και 0, 1. Ο δεύτερος παράγοντας μας κάνει 5 και 2, 7. Πολλαπλασιάζω το 1 με το 7 και μου κάνει μία φορά το 7, 7 και προσθέτω το γινόμενο μέχρι να καταλήξω σε μονοψήφιο αριθμό.

Πάμε και στο τρίτο και τελευταίο μας παράδειγμα να δούμε τους αριθμούς μας. Είναι το 0,35 δεκαδικός αριθμός που θα τον πολλαπλασιάσουμε με το 0,03 επίσης δεκαδικός αριθμός. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μας επηρεάζουν οι υποδιαστολές ούτε και τα μηδενικά. Ξεκινάμε την πράξη, 3 φορές το 5 κάνει 15, γράφω το 5 ένα το κρατούμενο, 3 φορές το 3 κάνει 9 και ένα το κρατούμενο 10. Εδώ σταματάει ο πολλαπλασιασμός μου και αρχίζω και μετράω πόσα δεκαδικά ψηφία έχει ο πρώτος και ο δεύτερος παράγοντας. Έχουμε στον πρώτο 1, 2 δεκαδικά ψηφία και στο δεύτερο παράγοντα άλλα 2 δεκαδικά ψηφία. Σύνολο 4. Πάω στο γινόμνο και μετράω 4 δεκαδικά ψηφία. Έχω 1, 2, 3, δεν έχω άλλο ψηφίο, οπότε προσθέτω το 0, 4 δεκαδικά ψηφία, εδώ τελειώνουμε, βάζουμε υποδιαστολή και φυσικά δεν έχουμε ακέραιο μέρο και βάζουμε 0. Να δούμε και την επαλήθευσή μας. Ο πρώτος παράγοντας 5 και 3 κάνει 8, ο δεύτερος παράγοντας μόνο το 3, Πολλαπλασιάζω τους δύο αριθμούς, 3 φορές το 8, 24, 4 και 2 μου κάνει 6 και τέλος προσθέτω το γινόμενο 5 και 1 6. Τελειώνοντας, να δούμε πώς κάνουμε σύντομους πολλαπλασιασμούς με το 10, το 100 και το 1.000. Για να πολλαπλασιάσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 10 ή το 100 ή το 1000, μεταφέρουμε αντίστοιχα την υποδιαστολή του δεκαδικού μία ή δύο ή τρεις θέσεις προς τα δεξιά. Αν τα ψηφία δεν επαρκούν, τότε συμπληρώνουμε τις θέσεις των ψηφίων που λείπουν με μηδενικά. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Ο αριθμός μας είναι 3,785π. 10 έχω 1 μηδενικό, άρα θα μεταφέρω κατά μία θέση την υποδιαστολή, οπότε γίνεται 37,85. Ο ίδιος αριθμός με το 100 έχω 2 μηδενικά, άρα θα μεταφέρω την υποδιαστολή δύο θέσεις και γίνεται 378,5. Και ο ίδιος αριθμός με το 1000 έχω 3 μηδενικά, άρα θα μεταφέρω την υποδιαστολή τρεις και ο αριθμός γίνεται 3.785. Πάμε μερικά ακόμα παραδείγματα να δούμε. Το 6,5 με το 10 έχω ένα μηδενικό, άρα μεταφέρω κατά μία θέση την υποδιαστολή και γίνεται 65. Ο ίδιος αριθμός με το 100 έχω δύο μηδενικά, άρα μεταφέρω δύο θέσεις την υποδιαστολή, οπότε χρειάζεται να βάλω και ένα μηδενικό και γίνεται 650. Και ο ίδιος αριθμός με το 1000 έχω 3 μηδενικά, άρα μεταφέρω την υποδιαστολή 3 θέσεις, οπότε προσθέτω και άλλα 2 μηδενικά. Συγχαρητήρια. Ολοκλήρωση με επιτυχία το μάθημα πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών.